εκ μέρους σου, αλλά ας είμαστε λογικοί. Είσαι ένα μικροσκοπικό ανθρωπάκι. Και ο Γολιάθ είναι πελώριος. Αυτή είναι δουλειά για ένα μεγάλο άντρα, όχι για ένα μικρό αγόρι σαν εσένα. Δεν θα τραγουδήσεις έτσι, πες μου. Παίξε την άρπα σου και εγώ θα σου πετάω διάφορα πράγματα. Όχι. Είσαι μεγάλος, διηγίζει το μισό σου το βάρος. Μα και οι μικροί γίνονται ήρωες. Ναι, αλλά ο Γολιάθ είναι... Είναι ο θεός μεγάλος. Το κόσμο αυτό όμως δεν είναι άλλος. Που να μπορεί όλους να βοηθά. Ω, κατάλαβα, φιλές. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ας υποθέσουμε ότι έχεις δίκιο. Φαίνεσαι πολύ αδύνατος, αλλά ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγαινε πίσω από αυτή την κουρτίνα. Ένα λεπτό θα πάρει μόνο. Υπάρχει μια ντουλάπα στη γωνία και θα σ' αρέσει αυτό που βάλαμε μέσα. Θα βρεις τη βασιλική μου πανοπλία. Μην διστάσεις, φόρεσέ την. Και τότε θα φαίνεσαι μεγαλύτερος όταν σχεδιαστούν οι γραμμές της μάχης. Πάρε το βασιλικό μου ξύφος. Είναι μεγάλο και πολύ ωραίο. Το καλύτερο που μπορούσαμε να βρούμε. Όταν θα τα φορέσεις όλα αυτά, θα προσπαθήσεις να μου μοιάσεις και εμένα λίγο. Ω, Θεέ μου. Ξέρεις, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πάω έτσι. Ναι, εντάξει. Μάλλον δεν έχει δει το Γολιάθ. Είναι... Τι να πω... Είναι ο θεός μεγάλος. Το κόσμο αυτό όμως δεν είναι άλλος. Που να μπορεί όλους να βοηθά. Εντάξει, αν είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις, ο Θεέ μου...